Σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, κυρίες και κύριοι, διότι κάνουμε την ιστορία της Ferrari, οπότε πρώτον θα ακολουθήσει επικό car porn στις φωτογραφίες εδώ πέρα και δεύτερον είναι ιταλική εταιρεία, το οποίο σημαίνει ότι έχω τη δικαιολογία να κάνω συνέχεια αυτό. Ferrari, Enzo, Scuderia, Capito, Macaroni, De Piazza, Freedom 24. Μπορείς σήμερα να θεωρείς το αυτοκίνητο δεδομένο, αλλά πίστεψέ με, στις αρχές του 20ου αιώνα δεν είναι καθόλου. Σήμερα το ταξίδι μας ξεκινάει μια εποχή που το αμάξι είναι κάτι σαν θαλαμιγός ή ιδιωτικό τζετ. Αποκλειστικό προνόμιο δηλαδή κάποιων πλουσίων. Και οι δρόμοι που μπορεί να κυκλοφορήσει ένα αμάξι βρίσκονται μόνο σε μερικές πόλεις που μετριούνται στα δάχτυλα. Αλλά στη Μοντίνα της Βόρειας Ιταλίας αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Σιγά σιγά ξεπηδάνε κάποιοι ντόπιοι κατασκευαστές, οι οποίοι πειραματίζονται με το design αυτοκινήτων και οργανώνουν κάτι σαν εργαστήρια όπου ανταλλάζουν σημειώσεις. Στο πνεύμα αυτό είναι και ο Αλφρέντο Φεράρι, ένας σιδεράς με δικό του γκαράζ όπου επισκευάζει αυτοκίνητα, ή όπως τα λένε αυτή την εποχή, άμαξες χωρίς άλογα. Παρεμπιπτόντως, Ferrari σημαίνει κυριολεκτικά σιδεράς. Γενικά στην Ευρώπη έπαιζε πολύ αυτό, το επίθετό σου δηλαδή να είναι το επάγγελμα που κάνεις. Στα αγγλικά για παράδειγμα, Smith είναι ο σιδεράς, Carter ο αμαξάς, Cooper ο βαρελάς, Mason ο χτίστης κλπ. Τέλος πάντων, το 1898 γεννιέται ο μικρότερος από τους γιους του Αλφρέντο, ο Enzo. Με πλήρες όνομα, Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari. Επειδή αυτή την εποχή το babysitting είναι άγνωστη λέξη, ο Αλφρέντο παίρνει συχνά το μικρό του γιο στο εργαστήρι για να μάθει την τέχνη και παράλληλα του μαθαίνει και οδήγηση. Ο Enzo κολλάει το μικρόβιο και όπως πολλά αγόρια της εποχής και του σήμερα, ονειρεύεται όταν μεγαλώσει να τρέχει σε αγώνες με δικό του αμάξι. Αλλά δυστυχώς, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει άλλη άποψη για τα σχέδια του Enzo. Ο πατέρας του και ο μεγάλος αδερφός του Αλφρέντο Τζούνιορ πεθαίνουν από επιδημία γρήπη στο μέτωπο και μαζί τους πεθαίνει και η οικογενειακή επιχείρηση. Επίσης, η Ιταλία χάνει στον πόλεμο και το νούμερο ένα πιλότο μαχητικών αεροσκαφών της, τον Φρανσέσκο Μπαράκα. Συγκρατήστε αυτό το όνομα γιατί θα ξαναεμφανιστεί σε λίγο. Πίσω στους Ferrari λοιπόν. Μετά τον πόλεμο, ο Enzo πιάνει δουλειά στο Τωρίνο και εργάζεται σαν οδηγός για μια εταιρεία που ανακαινίζει παλιά στρατιωτικά οχήματα ονόματι CMN. Εκεί πιάνει κονέ με πολλούς μηχανικούς και πρώην οδηγούς αγωνιστικών, οι οποίοι τελικά του δίνουν ευκαιρία να οδηγήσει και αυτός για πρώτη φορά το 1919. Το ταλέντο του στην οδήγηση δεν αργεί να φανεί και μετά από κάποιες νίκες, ο διάσημος χορηγός αγώνων, κόμις Enrico Baracca, εντυπωσιάζεται τις επιδόσεις του νεαρού Enzo και τον προσκαλεί για δείπνο στη βίλα του. Στα μάτια του Baracca, ο Enzo του θυμίζει το νεκρό του γιο το Φραντσέσκο. Θυμάστε εκείνο τον άσο πιλότο των Ιταλών στον Πρώτο Παγκόσμιο που λέγαμε πριν? Αυτός είναι. Ο Φραντσέσκο λοιπόν είχε ζωγραφισμένο πάνω στο αεροπλάνο του ένα μαύρο άλογο και η σύζυγος του κόμη, συγκινημένη, το αφιερώνει στο νεαρό Enzo. Λίγα χρόνια μετά, ο Enzo επιτέλους φτιάχνει τη δική του αγωνιστική ομάδα, την Σκουντερία Ferrari, η οποία για τα πρώτα 10 της χρόνια υπάγεται στην Αλφα Ρωμαίο. Και φυσικά για λόγο επιλέγει το έμβλημα του Φραντσέσκο, το περίφημο μαύρο άλογο. Απλά αντί για το λευκό φόντο επιλέγει το χρώμα της πατρίδας του που είναι το κίτρινο της Μεντίνα. Το θρυλικό σήμα κάνει την πρώτη του εμφάνιση το 1932 σε έναν 24ωρο αγώνα στο Βέλγιο, όπου δύο Αλφα Ρωμαίο Spider τύπο B κερδίζουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Το 32 ο Enzo γίνεται πατέρας, οπότε αραιώνει σιγά σιγά την οδήγηση αγωνιστικών αυτοκινήτων, αλλά φυσικά με τέτοιο πάθος για τα αμάξια δεν τα αφήνει στην άκρη, δεν τα βγάζει από τη ζωή του, παραμένει διευθυντής στη Σκουντερία. Το 37 όμως η Αλφα Ρωμαίο την κάνει στην πάντα και κατεβαίνει στους αγώνες με 100% δικό της όνομα. Ο Enzo σιγά σιγά χάνει την ελευθερία του να παίρνει αποφάσεις. Οπότε παρετείται από την Αλφα Ρωμαίο και τρώει αποκλεισμό από τους αγώνες μέχρι το 1947. Όλα δείχνουν ότι ο Enzo Ferrari δεν θα ξανατρέξει ποτέ σε αγώνες. Και τότε είναι που η τύχη του χαμογελάει, αυτή τη φορά στον τομέα των κατασκευών. Το εργοστάσιο του στη Μεντίνα αναλαμβάνει την παραγωγή tanks για τον Ιταλικό στρατό. Ένα εργοστάσιο που ρίχνει όλα του τα λεφτά και παίρνει και δάνειο από πάνω. Δυστυχώς οι σύμμαχοι βομβαρδίζουν το εργοστάσιο και το κάνουν καλοκαιρινό, αλλά ο Enzo δεν μασάει. Το ξαναχτίζει από την αρχή και μετά τον πόλεμο γυρνάει την παραγωγή από τάγκ σε αυτοκίνητα. Γενικά ο Enzo Ferrari είναι αυτό που λέμε άντρας παλιάς κοπής. Καταφερτζής, δυναμικός, απίστευτα δουλευταράς, λερώνει τα χέρια του και με μελάνι και με γράσο μηχανής, χώνεται στα πάντα και ελέγχει κάθε πτυχή της επιχείρησής του. Και το 1947 βγάζει το πρώτο επίσημο αυτοκίνητο με την ονομασία Ferrari, που είναι αυτό εδώ, η Ferrari 125S. Την ίδια χρονιά η εταιρεία κατεβαίνει και ως ομάδα Ferrari σε αγώνες για πρώτη φορά,
όπου τα αυτοκίνητα είναι πάντα κόκκινα σύμφωνα με τους κανόνες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτων. Σε κάθε χώρα αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό χρώμα. Η Ιταλία έχει το κόκκινο, η Γαλλία το μπλε, η Αγγλία το πράσινο, η Γερμανία το ασημί παύλα άσπρο και ούτω καθεξής. Το 1949 η Ferrari κερδίζει την πρώτη της νίκη ως κατασκευάστρια στον 24ωρο αγώνα Le Mans και σύντομα και στη Φόρμουλα 1. Και το 1951 ο οδηγός Luigi Cinetti ανοίγει την πρώτη αντιπροσωπεία Ferrari στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την πιο επικερδή αγορά που έχει η εταιρεία παγκοσμίως ακόμα και σήμερα. Επιτέλους, ο Enzo έχει τα λεφτά και την επιρροή που χρειάζεται και αρχίζει να παράγει εξατομικευμένα σπόρ αμάξια και supercar για elite πελατεία. Πλούσιοι και διάσημοι σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική μπαίνουν στην ουρά για παραγγελίες. Οι πωλήσεις κάνουν άλμα από μόλις 3 αυτοκίνητα το 1947 σε 113 10 χρόνια αργότερα. Το 57 είναι μια από τις πιο σημαντικές χρονιές στην ιστορία του μπραντ. Λανσάρεται καταρχάς το μοντέλο, η μοντελάρα 250 Τεσταρόσα, καθώς και μια νέα θυγατρική εταιρεία ονόματι Dino προς τιμήν του νεκρού γιου του Enzo. Η Dino αναλαμβάνει την παραγωγή μιας νέας γκάμα σπορ αμαξιών που είναι πιο casual και πιο οικονομικά, ας πούμε. Κάτι σαν Ferrari Light για το ευρύ κοινό. Και είμαι σίγουρος τώρα ότι κάποιοι αφθάδεις αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται να κοροϊδέψουν. Wow! 113 ολόκληρα αμάξια πωλήσεις μέσα σε ένα χρόνο, εντυπωσιακό. Προφανώς η Ford, ας πούμε, παίζει να πουλάγε 113 αμάξια το λεπτό εκείνη την εποχή, αλλά αυτό δεν είναι το νόημα. Μια Ferrari και ένα Ford μπορεί να είναι η ίδια, πώς να το πω, μηχανή, η ίδια συσκευή, αλλά δεν είναι το ίδιο προϊόν. Όπως ένα Rolex δεν είναι 100% ρολόι, μια Ferrari δεν είναι 100% αμάξι. Σαν προϊόν είναι πολύ πιο κοντά σε ένα ακριβό κολιέ ή ένα δαχτυλίδι γεμάτο διαμάντια παρά σε ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή ένα σύμβολο του κύρους και της δύναμης που έχει ο διοκτήτης του. Ένα status symbol θα έλεγε κάποιος. Για να αγοράσεις μια Ferrari εκείνη την εποχή δεν πρέπει απλά να έχεις λεφτά, πρέπει να πάρεις γραπτή έγκριση από τον ίδιο τον Enzo Ferrari, λες και ζητάς το αμάξι σε γάμο. Ακόμα και σήμερα η αγορά μιας Ferrari συνοδεύεται από μια λίστα υποχρεώσεων που πρέπει να ακολουθεί ο αγοραστής. Καταρχάς, σου κάνουν background check για να δουν καταρχάς αν είσαι νόμιμος, αν έχεις τα λεφτά και κυρίως αν είσαι αρκετά cool για να έχεις Ferrari. Επίσης, ελέγχουν αν στο παρελθόν σου έχεις αγοράσει κάποια διάσημη ή συλλεκτική Lamborghini και αν η απάντηση είναι ναι, αρνούνται να σου πουλήσουν τη Ferrari. Αλλά έστω ότι περνάς όλα αυτά τα κόσκινα, περιμένεις κάνα δύο χρόνια στη λίστα αναμονής και τελικά την παίρνεις. Οπότε λες, fuck yeah, επιτέλους έχω δική μου Ferrari, να την κάνω ό,τι θέλω. Λάθος! Δεν επιτρέπεται να την πουλήσεις το πρώτο χρόνο και όταν τελικά την πουλήσεις, έρχονται εκπρόσωποι από τη Ferrari για να δουν σε ποιον θα την πουλήσεις. Αν το μοντέλο σου είναι και limited edition, η Ferrari κατά 99% θα σε αναγκάσει να το πουλήσεις πίσω σε αυτήν και όχι εκεί που είχε σκοπό. Γι' αυτό η Ferrari και τα supercar γενικότερα είναι τόσο ακριβά. Ναι, okay, η εταιρεία θεωρητικά βγάζει αυτοκίνητα, αλλά κάθε αυτοκίνητο που βγάζει είναι φτιαγμένο custom made και συναρμολογημένο στο χέρι από 2-3 ανθρώπους. Κάθε συναρμογή έχει γίνει με δεκάδες ή και εκατοντάδες φορές μεγαλύτερη ακρίβεια από την αντίστοιχη συναρμογή σε ένα Fiat. Κάθε μπουλόνι είναι custom, κάθε παξιμάδι είναι custom. Και ως εκ τούτου, κάθε Ferrari που βγαίνει από το εργοστάσιο στο Μαρανέλο είναι μοναδική. Δεν μοιάζει κυριολεκτικά με καμία άλλη. Για να παράγεις τέτοια αποκλειστικά προϊόντα, πρέπει να πάρεις το concept της αλυσίδας παραγωγής και να το πετάξεις στα σκουπίδια. Που σημαίνει ότι πριν καν βγει στην έκθεση, ένα supercar έχει ήδη μεγαλύτερο κόστος επειδή πολύ απλά δεν παράγεται χοντρική που λέμε. Βάλε από πάνω τώρα και το κέρδος που σου αποφέρει η πολυτέλεια, η αποκλειστικότητα και η συλλεκτική αξία και σιγά σιγά καταλαβαίνεις γιατί βγαίνουν τόσες λίγες Ferrari το χρόνο. Πίσω στην ιστορία μας λοιπόν, η δεκαετία του 60 αποδεικνύεται μια ταραχώδης εποχή για τον Enzo, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η γυναίκα του Λάουρα αρχίζει να εμπλέκεται όλο και περισσότερο στα εσωτερικά της εταιρείας. Μέσα σε λίγα χρόνια ανεβαίνει στην ιεραρχία από απλή γραμματέας σε γενική υποδιευθύντρια της σκουντερία και φίλε διοικεί ανελέητα. Κόβει διαλύματα, χώνει όλο τον κόσμο σε υπερορίες, κάνει bullying στους εργαζόμενους που δεν δουλεύουν αρκετά σκληρά. Γενικά, η Ιταλίδα που κατάφερε να τη λήξει τον Enzo Ferrari είναι και αυτή καπάτσα και δυναμική. Ποιος το περίμενε. Ένα από τα θύματα της λοιπόν είναι ο μάνατζερ των πωλήσεων, Girolamo Gardini. Ω, με συγχωρείτε. Girolamo Gardini! Τον οποίο κατηγορεί ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ο Gardini τα παίρνει στο κρανίο και λέει ως εδώ. Και απειλεί τον Enzo ότι αν η Λάουρα δεν αλλάξει συμπεριφορά, ο ίδιος θα παραιτηθεί για πάντα από την εταιρεία. Εντάξει, ο μαν δεν έχει το θεό του, έτσι. Πάει και κάνει τελεσίγραφο του τύπου ή η γυναίκα σου ή εγώ στον Enzo Ferrari. Μετά την απόλυση του Gardini λοιπόν, άλλα 8 στελέχη της Ferrari στέλνουν γράμμα στη διοίκηση για να διαμαρτυρηθούν για τις άθλιες συνθήκες εργασίας.
Αυτή τη φορά ο Έντζο σέβεται το θάρρος τους και τους δίνει προαγωγή. Σάικ! Φυσικά και τους απολύει και καλύπτει το κενό προσλαμβάνοντας δύο νέους μηχανικούς. Τον Μάουρο Φοργκιέρι και τον Σέρτζιο Σκαλιέτη, οι οποίοι σχεδιάζουν κάθε μοντέλο της εταιρείας μέχρι και τα τέλη των 70's. Τα προβλήματα των 60's όμως δεν σταματούν με την απόλυση των μάνατζερ. Η Ferrari, βλέποντας ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην τεράστια ζήτηση, αρχίζει και φλερτάρει με την εξαγορά από κάποιο άλλο μεγαλύτερο κατασκευαστή. Έρχεται λοιπόν ο Henry Ford ο δεύτερος και προτείνει συγχώνευση των δύο εταιριών υπό έναν όρο. Ότι ο Ford θα ελέγχει το budget και κατ' επέκταση όλες τις αποφάσεις που έχουν να κάνουν με το αγωνιστικό κομμάτι της Ferrari. Ο Enzo έξαλλος πετάει με τις κλωτσιές τους εκπροσώπους της Ford από το γραφείο του και τελικά πουλάει τη μισή εταιρεία στη Fiat, η οποία του προσφέρει και πολύ πιο αξιοπρεπείς όρους. Ο Henry Ford τώρα, έξαλλος κι αυτός, σε μια προσπάθεια να σώσει τον πληγωμένο εγωισμό του, ορκίζεται ότι θα νικήσει τη Ferrari στον 24ωρο αγώνα του Λεμάν. Και το 1966 το καταφέρνει χάρη στη μαγική πραγματικά μηχανή που ακούει στο όνομα Ford GT40. Παρεπιπτόντως, η ταινία τα διηγείται αρκετά καλά, τη συνιστώ ακόμα και σε μία μαξόκαυλους, δείτε την τώρα! Πρώτα τελειώστε το επεισόδιο, κάντε like και subscribe με καμπανάκι και μετά δείτε την τώρα. Η δεκαετία του 80 ξεκινάει καλά για τη Ferrari αλλά τελειώνει άσχημα. Από τη μία έχει στο τέλος της πετρελαϊκής κρίσης των 70's και την άνοδο της corporate κουλτούρας των γιάπηδων να κάνουν τη ζήτηση για ακριβά σπόρα αμάξια μεγαλύτερη από ποτέ. Αλλά απ' την άλλη, αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο ανταγωνισμός από μάρκες όπως η Lamborghini, η Mercedes και η Rolls-Royce. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις 14 Αυγούστου του 88 ο Enzo Ferrari πεθαίνει και ο γιος του Piero, που είναι ο μοναδικός διάδοχος, αναλαμβάνει τη διοίκηση της εταιρείας. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, μέχρι που τελικά έρχονται τα 90s και η νεκρανάσταση. Το 1993 ο Ζαν Τοντ γίνεται ο νέος CEO και υπό την ηγεσία του η αγωνιστική ομάδα της Ferrari δίνει 60 εκατομμύρια και παίρνει την πιο μεγάλη της μεταγραφή. Τον καλύτερο οδηγό και πιο βαρετό άνθρωπο που έχει περάσει ποτέ από τη Φόρμουλα 1, τον Μίκαελ Σουμάχερ. Ο Σουμάχερ σαρώνει τη Φόρμουλα 1, κατακτώντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, υψώνοντας το γόητρο της Ferrari και φέρνοντάς την ξανά στο προσκήνιο. Συνολικά, σε όλη την πορεία της μέχρι σήμερα, η σκουντερία Ferrari κατέχει 15 βραβεία οδηγών, 16 βραβεία κατασκευαστών και μοστράρει μεταξύ άλλων 238 νίκες, 230 pole position, 254 ρεκόρ γύρων και 777 φορές που μπήκε στο βάθρο. Πλέον η Ferrari είναι κάτι πολύ παραπάνω από μια εταιρεία που βγάζει σπόρα αμάξια. Το brand της στα μάτια του κόσμου έχει συνδεθεί με το πάθος και την τελειότητα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που τα μισά έσοδα της Ferrari τη σήμερον ημέρα βγαίνουν από αμάξια και τα άλλα μισά έσοδα βγαίνουν από merch. Μπλουζάκια, μπρελόκ, μινιατούρες και αφίσες που αγοράζει ο απλός κοσμάκης μόνο και μόνο για να έχει κάποιο αντικείμενο που να φιγουράρει αυτό το θρηλυκό λογότυπο. Το 2010 η εταιρεία ανοίγει θεματικό πάρκο στο Abu Dhabi, το πρώτο στον κόσμο που είναι αφιερωμένο σε εταιρεία αυτοκινήτων. Και το 2016 μπαίνει επίσημα και στο χρηματιστήριο. Παίρνει διαζύγιο από τη Fiat και διαθέτει επιτέλους τις μετοχές της στο ευρύ κοινό. Αυτή τη στιγμή το 10% ανήκει στον Piero, το 23% στην Exor και το υπόλοιπο 67% ανήκει στο λαό. Αυτή ήταν λοιπόν η ιστορία της Ferrari και η ιστορία ενός αμαξόκαυλου ιδρυτή που έζησε δύο παγκόσμιους πολέμους, δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στην επαγγελματική και την προσωπική του ζωή, αλλά δεν τα παράτησε ποτέ. Σήμερα είναι ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής στα χρονικά της Φόρμουλα 1. Απασχολεί πάνω από 4.000 υπαλλήλους με ετήσιο τζίρο 4 δις, και έχει ψηφιστεί τα τελευταία 7 χρόνια ως η εταιρεία με τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή. Παρότι κατασκευάζει μόλις μερικές χιλιάδες αμάξια το χρόνο, το valuation της ξεπερνάει τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε έναν κόσμο οικονομικής κρίσης, η Ferrari είναι πιο ψηλά από την Fiat και την General Motors. Γιατί? Διότι είπαμε, η Ferrari δεν πουλάει αμάξια. Πουλάει όνειρα. Τα λέμε την επόμενη φορά.